ήθελες να κάνεις οικογένεια. Ναι. Ήταν ένα όνειρο που είχες. Ναι. Ήθελα. Έχω πριν ξεκινήσει το transition, πριν ξεκινήσει τη φιλομετάβασή μου, είχα κάνει ένα γάμο. Όχι για να κοροϊδέψω κανέναν. Γιατί ήταν μια κοπέλα την οποία αγαπούσα πάρα πολύ τότε. Ήμασταν περίπου 10 χρόνια μαζί και μέσα από αυτή τη διαδικασία ήρθε το παιδί. Άρα το παιδί μου είναι ένας καρπός, ένας πάρα πολύ μεγάλο έρωτα. Πόσο χρόνο σου πήρε να κάνεις αυτή την κουβέντα? Φαντάζομαι ότι ήταν μια δύσκολη κουβέντα με την πρώην γυναίκα σου. Πάρα πολύ δύσκολη κουβέντα. Και μου πήρε 8 χρόνια σχέσεις και 39 χρόνια ζωής. Καθίσατε λοιπόν μια μέρα κάτω και της είπες, εγώ δυσφορώ σε αυτό το κορμί, σε αυτό το σώμα. Θα σου πω, δεν το είπα ακριβώς έτσι, το είπα ότι θα σου πω κάτι το οποίο μπορεί να μας κάνει να χωρίσουμε, να ξέρεις ότι εγώ δεν θέλω να χωρίσουμε και ούτε στο λέω γιατί σου ζητάω κάτι. Απλά το νιώθω, πίστευα ότι μπορώ να το πνίξω, δεν μπορώ να το πνίξω. Σ' αγαπάω πάρα πολύ και εσένα και το παιδί, αλλά μου συμβαίνει αυτό και αυτό. Αυτό ήταν. Μετά για περίπου 2 χρόνια προσπαθήσαμε να το διαχειριστούμε μαζί. Ξέρεις, δεν ζήτησα να κάνω φιλομετάβαση αν δεν συμφωνούσε εκείνη. Η απόφαση για τη φιλομετάβαση ήρθε όταν ήρθε και το διαζύγιο. Τότε λέω ότι αφού χώρισα, χάλασε η οικογένειά μου, το οποίο για μένα ήταν ό,τι σημαντικότερο υπήρχε. Δεν υπάρχει λόγος πια να μην κάνω τη φιλομετάβαση, αφού γι' αυτό χωρίσαμε. Πώς βιώνεις τη γονεϊκότητα? Έχεις να δεις χρόνια την κόρη σου. Έχω συγκεκριμένα να τη δω 4 χρόνια, όσο είναι το ταξίδι της φιλομετάβασής μου. Δηλαδή, με το που ξεκίνησε τη φιλομετάβαση, μου απαγορεύεται να τη δω. Εγώ, επί της ουσίας, δεν μου απαγορεύει κάποιος νόμος να τη δω. Δηλαδή, αν θα πάω εγώ στα Γιάννενα και ζητήσω να δω το παιδί, στην ουσία δεν μου απαγορεύεται να το κάνω, αλλά δεν θα το δω. Θα πει δεν το δίνω, θα πρέπει να πάω σε εισαγγελείς και αν ο εισαγγελέας διατάξει να το δω, το παιδί θα με δει ξαφνικά, χωρίς να είναι προετοιμασμένο μετά από 4 χρόνια, να δει την αλλαγή αυτή. Γιατί στην ουσία τόσα χρόνια μόνο από το τηλέφωνο τα λέγαμε. Τώρα μιλάτε στο τηλέφωνο? Έχω να της μιλήσω από τα γενέθλιά της, τέλη Μαρτίου. Από τότε δεν μου το ξανασηκώνουν. Η ίδια η φιλομετάβαση γονέα ήταν να μεγαλώνει ένα παιδί με τρανς γονιό. Δεν ενέχει τίποτα τραυματικό για το παιδί. Αυτό που είναι τραυματικό για κάθε παιδί είναι η βίαιη διακοπή της σχέσης του με το γονιό του. Έτσι, για λόγους εννοείται που δεν αφορούν την ασφάλειά του ή την ευζοία του. Όχι φιλομετάβαση του γονιού, όχι ταυτότητα φίλου του, όχι ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Πιστεύεις ότι μπορεί να το καταλάβει αυτό το παιδί με τη σωστή υποστήριξη? Με τη σωστή υποστήριξη σαφέστατα μπορεί να το καταλάβει. Δεν είμαι μοναδική τρανς που έχει παιδί. Είμαι μοναδική τρανς που δεν το βλέπω. Έχω γνωστές που τα βλέπουν μια χαρά τα παιδιά τους, που οι μαμάδες είναι υποστηρικτικές, έχουν βοηθηθεί τα παιδιά και έχουν καταλάβει ότι δεν είναι τίποτα κακό. Απλά είναι κάτι το οποίο είναι σίγουρα διαφορετικό. Και ποιο είναι το επιχείρημα των ανθρώπων που σου μιλούν, που αναμετρώνται με σένα και σου λένε ότι δεν πρέπει εσύ να βλέπεις την κόρη σου? Ότι η κοινωνία, ότι κοιτάνε να την προστατεύσουν. Έχουν βγάλει ένα χυδαίο επιχείρημα για την ψυχική μου υγεία, συνδέοντας την τρανς ταυτότητά μου και μία απόπειρα αυτοκτονίας που είχα κάνει πριν ξεκινήσω τη φιλομετάβαση, που εδώ να πούμε ότι τα περισσότερα τρανς άτομα έχουν κάνει, τουλάχιστον είχαν αυτοκτονικούς ιδεασμούς και πάρα πολλά είχαν κάνει και απόπειρες, και προσπαθούν να χτίσουν ένα προφίλ ότι είμαι ψυχικά ασταθής ή ψυχικά ασθενής ή οτιδήποτε. Βέβαια, αυτό έχει καταπέσει και με γιατρούς και του δημοσίου και στα Γιάννενα που ζούσα και εδώ στην Αθήνα και με ψυχομετρικά τεστ. Do you consider yourself a happy person? Yes. I mean, no. I mean, I will be. Miss Osborne, there's no such thing as a right answer in this office. Yes. I'm a very happy person. How can I help you if you won't be honest with me? You can sign that consent form. Please. The American Psychiatric Association categorizes gender dysphoria as a very serious mental disorder. After my operation, not even a gynecologist will be able to detect anything out of the ordinary about my body. I will be a woman. Don't you find it odd that plastic surgery can cure a mental disorder? Η παθολογία δεν έγκυται
στο σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου, αλλά στην επίδραση των διακρίσεων πολλές φορές που επιβαρύνουν την ψυχική υγεία των ατόμων που ανήκουν σε μία μειονότητα. Αυτοκτονικότητα, άγχος και συναφείς απειλές για την ψυχική υγεία. Εγώ πριν ξεκινήσω τη φιλομετάβαση είχα μιλήσει στο παιδί και είχα μιλήσει όπως μιλάς ένα εξάχρονο. Με ένα παραμύθι ότι η Τίγκερ Μπλινεράιδα που ήταν η αγαπημένη της, η αγαπημένη μας, σε κάποιους ανθρώπους που έχουν γεννηθεί ως αγοράκια αλλά μέσα τους νιώθουν κοριτσάκια, ή το αντίστροφο, είναι πάντα λυπημένη. Πηγαίνει λοιπόν η Τίγκερ Μπλ στον ύπνο του, πετάει τη μαγική ραϊδόσκονη και σιγά σιγά μεταμορφώνονται. Έτσι συνέβη και με μένα λοιπόν και η Τίγκερ Μπλ μου έχει ρίξει αυτή την ραϊδόσκονη για να είμαι ένας χαρούμενος άνθρωπος, αν θα είμαι κορίτσι. Τότε το έχει καταλάβει. Η ευτυχία δεν σου προσφέρεται πάντα στο πιάτο. Η ευτυχία ποτέ δεν εξαγοράζεται. Για να ευτυχήσουν ως γονείς, οι άνθρωποι μας αγωνίστηκαν. Πάλεψαν για να ξεπεράσουν πολλά εμπόδια και παλεύουν ακόμη με τις διακρίσεις, τη γραφειοκρατία και τους νόμους, που το ξέρουμε ήδη. Στα μάτια των παιδιών μας θα μοιάζουν κάποτε εντελώς απαρχαιωμένοι. Στο μεταξύ, οι δικοί μας άνθρωποι έχτισαν και συνεχίζουν να χτίζουν κάθε μέρα τις σχέσεις τους με τα παιδιά τους. Ή έχοντας βάλει τα θεμέλια σαν τη Βανέσα, περιμένουν μια μέρα να τα ξαναδούν. Και ως τότε, τους μιλούν από μακριά με ένα τραγούδι. Εσύ μετά τη φιλομετάβαση, αναμφίβολα νιώθεις πιο ελεύθερη. Σαφέστατα. Ως άνθρωπος. Σαφέστατα. Πιστεύεις ότι θα ήσουν και καλύτερος γονιός? Οπωσδήποτε ναι. Και το είπα στο παιδί αυτό, ότι αν μπορώ, σ' αγαπάω όσο δεν μπαίνει, αλλά αν μπορούσα να σ' αγαπήσω λίγο ακόμα, αυτό με τη μαγική νεραϊδόσκονη που μου ρίξει η Τίγκερ Μπλ θα συμβεί, γιατί θα είμαι ένας χαρούμενος άνθρωπος πια. Το είπα στη μικρή μου αυτό. Και από αυτή την πολύ ειλικρινή κουβέντα που είχες με την κόρη σου, που κάθισες, σκάρωσες ένα παραμύθι για να της πεις τη μεγάλη σου αλήθεια. Ακριβώς. Γεννήθηκε ένα τραγούδι. Ναι, το λέμε νεραϊδόσκονη βέβαια. Και δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Lullaby Project για την El Sistema Gris σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το έχει ακούσει η κόρη σου αυτό το τραγούδι? Νομίζω ότι το έχει ακούσει όλος ο πλανήτης πια, δηλαδή έχει φτάσει στα πέρατα του κόσμου και η ίδια μου η μικρή δεν το έχει ακούσει. Θα το ακούσει όμως και θα καταλάβει κάποια στιγμή και αυτό είναι το παράθυρό μου στο μέλλον. Έχεις αγωνία για την αποδοχή του παιδιού? Έχω. Θα σου πω κάτι. Ξέρεις τι, αγωνίζομαι όχι για να του δεχτεί το παιδί ντά και καλά. Αγωνίζομαι για να είναι δική της η απόφαση. Να ζυγίσει αυτά που έχω κάνει, αυτά που της έχουν πει και τι είναι ψέματα και τι όχι. Να καταλάβει το σωστό και το λάθος. Να καταλάβει το ότι αυτό που της είχα πει πριν ξεκινήσω, ότι πάλι θα είμαι ο ίδιος άνθρωπος. Πάλι εγώ θα είμαι ο γονιός σου. Δεν θα γίνω κάτι άλλο. Απλά θα είμαι ένας μπαμπάς κορίτσι. Ποια αντίδρασή της θα σε έκανε ευτυχισμένη? Ποια είναι αυτή η στιγμή που θα ήθελες? Η στιγμή που θα την ξαναπάρω αγκαλιά. Αυτό είναι για μένα υπέρτατη ευτυχία. Η στιγμή που θα ξαναπάρω αγκαλιά το παιδί μου είναι αυτή που μου δίνει ζωή, που μου δίνει ανάσα. Πόσα πρέπει να γίνουν ακόμη για να μην διαδηλώνουν άνθρωποι σαν και εμάς, γονείς σαν και εμάς με τα καρότσια τους στο δρόμο? Πόσα κενά πρέπει να καλυφθούν στην νομοθεσία? Πόσα ακόμη πρέπει να αλλάξουν? Και πότε επιτέλους θα τολμήσει η πολιτεία? Ο δρόμος είναι μακρύς μέχρι να γίνουμε όλοι ίσοι. Ας βάλουμε όλοι ένα χεράκι για να γίνει πιο σύντομος. Όταν ήρθε λοιπόν το νομοσχέδιο για το Σύμφωνο Συμβίωσης στη Βουλή το 2015 το Δεκέμβριο, όλοι διαπιστώσαμε ότι μέσα στις διατάξεις δεν υπήρχαν καθόλου προβλέψεις για να αναγνωριστεί τι θα γίνει με τα παιδιά
των ομόφυλων ζευγαριών. Yeah. Με αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζονται ως παιδιά του ζεύγους σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Δεν είναι ένα αίτημα μόνο του γονέα να αναγνωριστεί, αλλά και το παιδί, σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, πρέπει να έχει πλήρη αναγνώριση και των δύο γονέων του. Όταν θα καταλάβει ο κόσμος ότι όλοι είμαστε ίσοι, τότε δεν θα χρειάζεται τίποτα, θα έχουν λυθεί όλα με ένα μαγικό τρόπο. Ότι είμαι τρανς γυναίκα, ότι ταυτότητα φίλου μου, το κοινωνικό μου φίλο με το βιολογικό δεν συμφώνησαν, δεν με καθιστά κάποιον κατώτερο άνθρωπο. Είμαι ακριβώς ίση με όλους. Απέχουμε πολύ, πιστεύεις, από αυτό το σημείο? Όχι. Όχι. Και κάποιοι άνθρωποι εργαζόμαστε καθημερινά για να έρθουμε και πιο κοντά σε αυτό το σημείο. Ακούσατε την Ελένη, τον Μιχάλη και τον Κωνσταντίνο, την Ελένη και την Κέιτ, τη Βανέσα. Η απάντηση είναι πως γίνεται. Καλή σας νύχτα.